Με έναν συγκερασμό ζητημάτων που χρειάζεται να υποθούν και με τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε τους καθηγητές. Ψάχνουμε λοιπόν πολυφυλακτικά να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη φήμη του γκουρού απαραίτητα, αλλά κυρίως έχουν οργανώσει και μεθοδεύσει τεχνικές, είτε αυτές είναι από τις απαρχές, τις αρχιετυπικές, τις βασικότατες συνδηλώσεις του θεάτρου παγκοσμίως. Εκεί εντάσσεται η Κινέζικη όπερα, εντάσσονται τα διάφορα είδη ινδικού θεάτρου, ιαπωνικού, τα διάφορα είδη των κοντινών μας χωρών, όπως η Comédie de l'Arte, που ψάχνουμε να βρούμε αν μέσα από αυτούς τους αρχιετυπικούς για τις κουλτούρες κώδικες μπορούμε να συναντήσουμε κάπου το αρχαίο δράμα, το οποίο δεν ξέρουμε, όπως ξέρετε, πώς παίχτηκε, πώς παίζονταν, πώς πραγματικά συνέβαινε τότε. Γιατί εδώ θα πάει πανεύκολα η σκέψη αν είμαι καλός ή κακός ηθοποιός, το θέατρο, η καριέρα ή δεν ξέρω εγώ. Αυτό φεύγει πανεύκολα. Το πας πολύ πιο εύκολα στην αρχή. Εδώ ξεχνιέσαι. Ξεχνάς ότι... Σαν να μην... Δεν με νοιάζει τώρα αν θα γίνει αυτό παράσταση ή πού θα πάει. Εστιάζει τη στιγμή. Που αυτό πρέπει να κάνει όπως και συνέχεια. Exercises to train your awareness of your spine and to train also the awareness of your skin. So you relate in the world, you stand in the world through your spine and you relate to the world and you feel the world through your skin. It's for them to find their freedom. To allow them to be an actor that represents themselves as an individual with their ideas, their interpretation, and their imagination, and their personal creativity. Το εντατικό σεμινάριο που κάνουμε εδώ στη Λίγη Επιδαύρου έχει σαν στόχο μέσα από τη θεματική που επιλέξαμε που έχει να κάνει με την έννοια της ΙΤΑΣ να μπορέσουμε να βγάλουμε από τα παιδιά, να ανακαλύψουμε διάφορους τρόπους δημιουργικούς και να τους δώσουμε εργαλεία που θα μπορούσαν να εστιάσουν στην θεματική αυτή προσπαθώντας να με αφορμή αυτή τη δραματουργία και αυτή τη θεματική να εκφραστούν περισσότερο μέσα από το σώμα και λιγότερο μέσα από το λόγο. Και ο σκοπός μας ήταν να καταφέρουμε μέσα σε αυτή τη διάρκεια του σεμιναρίου να παράξουμε μια ενδεχομένως καινούρια για τους ίδιους και για εμάς κινητική γλώσσα που θα μπορούσε να συνομιλεί με την θεματική αυτή. Και ειδικά η γλώσσα του χορού, ας πούμε, που είναι το δικό μας εργαλείο, μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν και να φτιάξουν μια συλλογικότητα. Και αυτή η συλλογικότητα, κατ' εμέ, πέραν του αποτελέσματος, που πιστεύω θα είναι πολύ καλό, αλλά πέραν αυτού, έχει επιτευχθεί σε αυτό το δύο ώρο σεμινάριο που έχουμε καθημερινά.
Και αυτό οφείλεται και στους και σε αυτούς, νομίζω και σε εμάς, έτσι μια... Υπήρξε μια χημεία με 80 ανθρώπους που δεν μπορούσα να φανταστώ. Talking about form or shape of beauty, yeah, we are looking very deeply inside the body, how the body is developed from inside. Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε, το μερίδιο της ευθύνης που έχω στο σύνολο το μεταφέραμε ακόμα και στο πότε μπαίνω στη σκηνή, τι θέση παίρνω ανάμεσα στους πολλούς, τι αξία δίνω στον εαυτό μου, τι αξία δίνω στους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια μικρογραφή μιας πόλης. Αυτό που ξυπλώνεται δηλαδή, και λέω πόλη όχι με την κυστική έννοια, αλλά με τον τρόπο που υπάρχουν και συνυπάρχουν άνθρωποι μέσα στον ίδιο χώρο. Είναι κάτι το οποίο σημαίνει σε πραγματικό χρόνο που βλέπεις τους ανθρώπους ως προσωπικότητες να εμπλέκονται σε ένα συλλογικό πλαίσιο.